Πάμε έτσι λίγο πιο επιγραμματικά, λέτε, γιατί βλέπω ότι έχουμε άλλες 7 ειδήσεις, οπότε να μην παραλείψουμε καμία από αυτές και συνεχίζουμε με την στρατηγική της Ιντρακάτ. Έχουμε κινητικότητα στις εταιρείες κατασκευών, στις κατασκευαστικές. Λοιπόν, ΣΔΙ, παραχωρήσεις και εξαγορές, αλλά και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι οι πυλώνες στρατηγικής της Ιντρακάτ, όπως παρουσιάστηκαν από τον κύριο Εξάρχο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, στους επενδυτές. Δόθηκαν επίσης και οικονομικά στοιχεία για το μέχρι και το 2026, για ένα κύκλο εργασιών που αναμένεται να ξεπεράσει τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, επίσης έμπιτα στα 200 εκατομμύρια ευρώ και επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε ΣΔΙ της τάξης του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Μάλιστα, ο Όμιλος τονίζει ότι πρόκειται, ότι βολιδοσκοπεί και την προοπτική εξαγορών που δεν θα αφορούν μόνο τον κλάδο των κατασκευών, αλλά θα υπάρχει και μια υπάρχει πρόθεση επέκτασης και σε άλλους κλάδους, συναφής θα το δούμε βέβαια στην πορεία. Άρα εδώ μιλάμε για μια φιλόδοξη στρατηγική που αναμένεται μακροπρόθεσμη με χρονικό ορίζοντα το 2026 που θα το βλέπουμε και στην πορεία πώς θα αναπτύσσεται.